Ορατό της μηδέν για τον συνάδελφο δημοσιογράφο Γιώργο Μοσκοβίτη, ο οποίος έχασε το φως του εξαιτίας ιατρικού λάθους στο Παγνί, όπως ο ίδιος καταγγέλει. Κάποιο τσούξιμο λοιπόν και μια ξαφνική θαμπάδα στο μάτι με οδήγησε να επισκεφτώ, όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι, τα εξωτερικά ιατρία. Με είδαν μια ειδικευόμενη και μια επιμελήτρια, μου δώσανε κάποια άλλα φάρμακα. Τα πήρα και σε 24 ώρες έγινε έκρηξη στα μάτια μου. Ξαναπάω λοιπόν στο Πεπαγνί, η ομολογία τους ήταν ότι είχαν κάνει λάθος εκτίμηση και πρέπει επειγόντως να νοσηλευτώ στο νοσοκομείο για να βρεθεί κάποια λύση. Ναι, πιστεύω ότι ήταν ιατρικά λάθη, λάθος φαρμακευτική αγωγή. Όταν εντοπίσανε ότι είχαν κάψει τους κερατοειδείς, απλώς κατάπιαν τη γλώσσα τους. Κάνει λόγο για λαθασμένη φαρμακευτική αγωγή, με τον ίδιο να έχει χάσει κατά 95% το φως του και να αναμένει να αγωνίως μεταμόσχευση κερατοειδούς σε οφθαλμολογικό κέντρο της Αθήνας, όπου νοσηλεύεται. Έφτασα στην Αθήνα, πραγματικά επισκέφτηκα ένα καθηγητή, ο οποίος έμεινε άναυδος, λέγοντάς μου ότι δεν είδαν ότι σου κατέστρεψαν τους κερατοειδείς. Αν δεν είχαν χορηγήσει το Αλφαγκάν, και το Τομπρέξ, διότι και στο βιβλιάριο μου πάνω γράψανε ότι είμαι αλλεργικός στο Τομπρέξ. Προσέξτε. Συνέχιζαν να μου χορηγούν το Μπρέξ και συνέχισαν να μου χορηγούν Αλφαγκάν. Ενώ είσαι αλλεργικός. Μπράβο. Αλλά αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει, επειδή έχω μπει σε επίγον λίστα για μεταμόσχευση, να αποκτήσω τουλάχιστον το φως μου στο ένα μάτι, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να είσαι τυφλός. Αλλά σίγουρα ο ασκός του αιώλου ανοίγει. Η φήμη του Πεπαγνή έχει καταρρεύσει. Και το μιλάω σαν υπεύθυνα δημοσιογράφος. Η απίστευτη περιπέτεια του κυρίου Μοσκοβίτη, ο οποίος πλέον θα κινηθεί νομικά στην όλη υπόθεση, αναδείχθηκε από το neakriti.gr με τον διοικητή του Παγνή Γιάννη Τασόπουλο να υποστηρίζει. Δεν γνωρίζω κάτι αυτή τη στιγμή, όμως αναμένω όταν και αν υπάρξει νομική συνέχεια να δω όλα τα στοιχεία. Σε ανάλογες περιπτώσεις όμως θα πρέπει να εξετάσουμε το αν όντως υπάρχει ιατρικό λάθος ή είναι κάποια παρενέργεια από το φάρμακο.